Η μάχη με τον κορονοϊό συνεχίζεται στα νοσοκομεία της Κρήτης με το 2021 να αποχωρεί με καλά και αρνητικά στοιχεία για το νησί μας και την ελπίδα η παραλλαγή όμικρον να μην ανατρέψει την εύθραυστη ισορροπία. Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, από την αρχή της πανδημίας 470 θάνατοι έχουν καταγραφεί στο νησί μας, ενώ έχουν νοσήσει 47.000 πολίτες. Η υγειονομική κρίση πρωτόγνωρη για όλους μας. Έχουμε κουραστεί, είναι ανθρώπινο να νιώθουμε ότι οι αντοχές μας είναι, έχουν περιοριστεί, ωστόσο θέλει μεγάλη προσοχή. Νότα αισιοδοξία όμω φέρνουν οι αριθμοί των κριτικών που εμβολιάστηκαν αλλά και επέλεξαν να κάνουν τα εμβόλια στα παιδιά του. Συνολικά 425.000 είναι οι εμβολιασμένοι στο νησί, δηλαδή 68% του πληθυσμού, ενώ 1.500 παιδιά έχουν κάνει το εμβόλιο. Η υγειονομική εικόνα τη Κρήτη έχει περιθώρια αισιοδοξία, αλλά όχι αφησυχασμού, με του πολίτε να ανησυχούν κυρίω για τον άγνωστο παράγοντα Χ που αποτελεί νέα παραλλαγή. Σα ασφαλώ, η Όμικρο είναι μια εικόνα που προβληματίζει όλο τον πλανήτη, όχι μόνο του Έλληνε. Και πρέπει να προβληματίσει ιδιαίτερα του νέου. Αλλάζονται κάθε μέρα, τα αλλάζουν. Και... Ναι, ο ναι, κόσμο ναι, έχει. Υπάρχει ανασφάλεια με τι αλλαγέ. Ναι, βέβαια. Νιώθω λύπη για του ανθρώπου που πεθαίνουν καθημερινά. Νιώθω φόβο για τη δική μου τη ζωή. Αυτή τη στιγμή έχουμε 134 νοσηλίε και με το κλείσιμο τη χθεσινή εφημερίας. Έχουμε 30 από αυτέ τι νοσηλίε σε μονάδε εντατική θεραπεία. Τα δεδομένα ανατρέπονται εύκολα και η κατάσταση είναι ευμετάβλητη με την υγειονομική περιφέρεια να έχει έτοιμο ένα σχέδιο δράση σε περίπτωση που χρειαστεί να ενισχυθούν τα νοσηλευτικά ιδρύματα και να προετοιμαστούν για νέα ανοιχτά μέτωπα, ωστόσο, έχουμε την δυνατότητα και βάσει του επιχειρησιακού σχεδίου τη Υγειονομική Περιφέρεια να αναπτύξουμε έω και 500 απλέ κλίνε COVID και έω και 59 κλίνε μονάδε εντατική θεραπεία COVID. Ευχή όλων είναι οι γιορτέ να κυλήσουν με ασφάλεια για του κριτικού και χωρί απρόπτα. Εάν όμω κριθεί απαραίτητο το επόμενο διάστημα, και μόνο αν αλλάξουν ριζικά τα δεδομένα, υπάρχει η ίστατη λύση των αερομεταφορών. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ακόμα η δυνατότητα να υποστηρίξει το σύστημα υγεία τη Κρήτη του νοσηλευόμενου ασθενεί. Δεν θα πρέπει όμω να φτάσουμε οριακά και να χρειαστεί να πραγματοποιήσουμε αεροδιακομιδή. Αν φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα, φυσικά και θα κάνουμε οτιδήποτε ορίζει και το πρωτόκολλο.